Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο και σύντομα και χρόνια πολλά στους φίλους και αγαπητούς μουσουλμάνους που θα έχουν και το Μπαϊράμι σε λίγο καιρό. Ραμαζάν Μπαϊράμ. Θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί μετά από μία δράνεια 2 χρόνων καταφέραμε και κάναμε ένα προγραμματισμό και για το φεστιβάλ Κιθάρας, το οποίο το ξεκινήσαμε το 2013 και σταμάτησε μόνο τα 2 χρόνια που είχαμε την πανδημία. Έχουμε το 8ο λοιπόν φεστιβάλ Κιθάρας, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Να αναφέρω, και αυτά θα τα πούμε και αύριο βέβαια στη συνέντευξη που θα είναι και οι καλεσμένοι μας και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, πλην όμως ας ξέρει ο κόσμος από σήμερα ότι αύριο το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής ξεκινάμε με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και τις 2 επόμενες μέρες όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Μέγαρο φέτος, θα γίνουν στο Μέγαρο Μουσικής. Θα ξεκινήσουν 8.30 ώρα. Από εκεί και μετά το κύριο και ενδιαφέρον για φέτος και πάλι είναι τα Ελευθέρια, τα οποία ευτυχώς και πιστεύω ότι τίποτα δεν θα συμβεί ως τις 2 του μήνα που τα ξεκινάμε 2 Μαΐου το βράδυ της Δευτέρας δηλαδή και θα τελειώσουν στις 18 Μαΐου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το επιμεληθήκαμε με πολύ αγάπη και σεβασμό για την επέτειο και προσπαθήσαμε να δώσουμε τέτοια νότα ώστε να υπάρχει, να είναι ευχάριστο γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη να μπορέσει να βγει μετά από 2 χρόνια και να παρακολουθήσει πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Μέσα στο πρόγραμμά μας υπάρχει και το συνέδριο το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης, δυστυχώς λόγω πανδημίας δεν τα καταφέραμε και το εντάξαμε φέτος, είναι ένα τριήμερο στο οποίο θα πολλοί πανεπιστημιακοί και από το Πανεπιστήμιο το Δημοκρίτιο και από τα άλλα πανεπιστήμια θα βρεθούν στην Κομωτινή για να κάνουν εισηγήσεις ενδιαφέρουσες. Ένα πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει σχεδόν τα πάντα, την παράδοση, βιβλία, παρουσιάσεις προσωπικότητων κομωτινέων, θέατρο, μουσική, πάρα πολύ μουσική και έτσι νομίζω ότι θα ευχαριστηθεί ο κόσμος και θα έχει επί 16-17 μέρες να παρακολουθεί κάθε μέρα τις εκδηλώσεις μας. Αυτά έτσι γενικά σε ηλεκτρονικά στο Facebook της ΔΚΠΑΚ. Όπως και σε εσάς, στις εφημερίδες, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όλα γενικά στο κανάλι μας. Γενικά θα κυκλοφορήσει το πρόγραμμα, όπως και μετά την Πέμπτη θα είναι και σε έντυπη μορφή που θα δοθεί στον κόσμο και φυσικά στους συλλόγους για να μπορούν να δούνε και στα χωριά και στην περιφέρεια δηλαδή το πρόγραμμά μας. Γνωστά ονόματα της μουσικής θα έχουμε. Έχουμε ναι, την Ελευθερία Ερβανιτάκη η οποία θα είναι 12 του μήνα στην Κεντρική Πλατεία και την Γεωργία την Ταγάκη και την Ζωή την Τηγανούρια μαζί με τον Μιχάλη τον Σουρβίνο. Η Ερβανιτάκη θα είναι στην πλατεία. Σε περίπτωση βροχής έχουμε φροντίσει να κλείσουμε το Μέγαρο ώστε εκείνο το βράδυ αν είναι δύσκολα να πάμε στο Μέγαρο. Η Τηγανούρια με το Σουρβίνο είναι κλεισμένη να παίξουν στο Ρεξ και η Γεωργία Ινταγάκη σε περίπτωση κατά την οποία επίσης παίζει Κυριακή 15 του μήνα γιατί ξαναλέω και θα το ξέρει ο κόσμος ότι μέχρι και τις 18 έχουμε εκδηλώσεις. Δεν κλείνουν στις 14 μέχρι και τις 18 του μήνα έχουμε εκδηλώσεις. Όλα θα είναι φροντισμένα. Στις 6 του μήνα επίσης έχουμε
μια ωραία εκδήλωση που είναι από ντόπιους δικούς μας καλλιτέχνες, είναι από τον Γιάννη τον Γκάλαρη και τους μουσικούς και την χοροδία των Ευρυτών που είχαν κάνει ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Είναι πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και την έχουμε στο Θερινό Θέατρο. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουμε βροχή θα γίνει στο ΡΕΞ. Τα έχουμε φροντίσει όλα αυτά. Προσπαθήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να βγει προς τα έξω το πρόγραμμα και πιστεύω ότι θα αρέσει στον κόσμο. Από τοπικούς λόγους τι... Είχαμε περιορίσει, αν θυμόσαστε, είχαμε βγάλει ένα δελτίο τύπου ότι θα περιοριστούν οι μέρες των χορευτικών. Δεν το κάναμε γιατί έτσι μας άρεσε, το κάναμε γιατί από την έρευνα που είχαμε κάνει πάρα πολλοί χορευτικοί σύλλογοι δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για το λόγο ότι ήταν προετοίμαστοι λόγω του COVID. Και έτσι λοιπόν περιορίσαμε τις μέρες των χορευτικών συγκροτημάτων σε 3 από 6. Και πραγματικά θα έχουμε συμμετοχή, ενώ είχαμε άλλες φορές γύρω στους 40 συλλόγους, τώρα έχουμε 23 ή 24, αν θυμάμαι καλά. Οπότε θα έχουμε και από ντόπιους καλλιτέχνες, είναι λιγότερα τα συγκροτήματα, είναι γύρω στα 4-5, συν η jazz μπάντα μας που θα είναι στην πολιτιστική, η χοροδία μας ο Εύμολπος που επίσης θα είναι στην πολιτιστική και... Οτιδήποτε άλλο θελήσετε να μου κάνετε ερωτήσεις, να σας το πω. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο, έχει τα πάντα, σας το είπα, παρουσιάσεις βιβλίων, θέατρο, μουσικές, ομιλίες, συνέδρια. Θεωρώ ότι, εκτίμηση κάνω, ότι είναι από τα καλύτερα προγράμματα που των τελευταίων χρόνων. Και έτσι πρέπει να είναι. Θεωρώ επίσης ότι αυτό που είπα στην αρχή, με σεβασμό κρατήθηκαν όλοι οι τύποι που πρέπει και που οφείλουμε στις μέρες που γιορτάζουμε και από εκεί και μετά περιμένουμε τον κόσμο να έχει συμμετοχή με την παρουσία του. Πότε ξεκινάνε τα ελευθέρια? Τα ελευθέρια ξεκινάνε 2 του μηνός μέχρι 18. Και το Φεστιβάλ Κιθάρας ξεκινάει αύριο 27 με 30. Η μέρα 30 έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Οι παρουσιάσεις όλων των σολίστ και της συμφωνικής γίνονται στο Μέγαρο στις 8.30 το βράδυ, Τετάρτη 27, Πέμπτη 28 και Παρασκευή 29 του μήνα. Επίσης στο πρόγραμμα θα στέλνουμε δελτίο κάθε μέρα για το ποιοι θα παίζουν την επόμενη.